Είναι ο πρόεδρο τη Ένωση Κεντρών. Είναι ο κύριο Λεβέντη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε. Τι μου κάνετε, καλά είστε. Καλά δόξα τω Θεώ. Σας το Θεό. Σα είδα χθε με τον Τζίπρα στα πλάνα. Είπατε και κάτι σημαντικό. Διεύρυνση τη Ευρώπη και κοινωνικό πρόσωπο. Ώστε να φύγουμε από το μαστίγιο πια. Και αυτό το καμουτσίκι, ε, κύριε Πρόεδρε. Εκεί που είναι 3,5% το και πλεόνασμα, μένα... αν πάει 2, χάθηκε ο κόσμο. Α πάει το χρέο λίγο παραπάνω. Εδώ χάνεται κόσμο. Έλεος εμένα, δηλαδή. Ελάτε. Ε, εμένα δεν μου αρέσει που φεύγει και η Αγγλία. Θέλω να επιστρέψει. Αχ. Θέλω να επιστρέψει. Τι σα είπε ο Πρωθυπουργό. Θέλω... Γιατί κάτι έγινε εκεί, Δά. Τον είδα ανήσυχο το Πρωθυπουργό χθε με το θέμα τη ε, Βρετανία. Ε, ανήσυχο γιατί φοβόμαστε μήπω ε, έρθει σε δεύτερη μοίρα τώρα σε δεύτερη σημασία η υπόθεση της Ελλάδος και πρωτεύει στους ξένους η Αγγλία. Έχετε δίκιο. Δηλαδή... Γιατί πέρυσι σαν ναι. σήμερα είχαν πέσει στα πόδια μας, θυμάστε, που τους είχαμε ώρες ατέλειωτες και κουβεντιάζαμε και ξανακουβεντιάζαμε και εδώ Ακίδιο και ξανά μέσα στους Ακίδιο και ξανά στις σκέψεις και τώρα η Βρετανία τσακ σε ένα απόγευμα. Άρα που πάμε κύριε Πρόεδρε. Ελάτε. Και, και μέχρι, το, μέχρι, τώρα η υπόθεση της Αγγλίας κύριε Γιώργο είχε βοηθήσει την Ελλάδα γιατί δεν θέλανε παράλληλα δεύτερο ή τρίτο πρόβλημα τώρα όμως που η Αγγλία ε, αποφάσισε έτσι όπως αποφάσισε ε, θα ληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρώπης ναι. και τώρα φοβάμαι μήπως η υπόθεση της Ελλάδος μπει σε δεύτερη μοίρα οπότε μας πούνε εφαρμόστε υποχρεωτικώς αυτά που πρέπει γιατί αλλιώς Για σας. μήπως υπάρξει δηλαδή μια βίαιη πίεση επί της Ελλάδος. Φοβάστε Brexit, κύριε Πρόεδρε. Φοβάμαι, σας είπα, φοβάμαι πλέον ότι δεν θα υπάρχει ανοχή που υπήρχε μέχρι τώρα που δεν ήθελαν παράλληλα με την Αγγλία με το δημοψήφισμα δεύτερο πρόβλημα. Τώρα το πρόβλημα της Αγγλίας προτάσεται πλέον σαν πιο σοβαρό πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Αγγλία και η Ελλάδα είναι παρονυχίδα γίνεται τώρα. Γίνεται μια ενοχλητική παρονιχίδα και θα απαιτήσουν πιστή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα κύριε Πρόεδρε, έγινε ό,τι έγινε με την Αγγλία. Δεν μπορεί οι μισοί Άγγλοι να είναι λαϊκιστέ, γιατί ακούω διάφορε ιδέες που είναι. Ε... Ε... Τι να σα πω. Δεν μπορεί η μισή Βρετανία να είναι. Ε, Λαϊκιστέ και να λένε θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη. Έχουν ένα εγωισμό, έχουν μια περίεργη έτσι, φάτσα κλπ. Αλλά άλλη ιστορία αυτή. Έχουμε την Ισπανία. Ε. Αν αύριο η Ισπανία βγάλει 45%, δεν θέλω αυτό. Καταλαβαίνετε. Έχουμε τον Ρέντζι, ο οποίο στέλνει ένα γραμματάκι στη Γερμανία και λέει: Φτιάξτε την Ευρώπη των λαών και των εθνών και φτιάξτε κοινωνικό πρόσωπο. Αυτό το πράγμα λείπει, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Από την γλυκό ή συμφωνώ, Ο αλλά... καφέ είναι γλυκό ή Πρόεδρε, σήμερα. Είναι ναι, ζεστό, χωρί ζάχαρη τον πίνακα. Δεν βάζει ζάχαρη το πρωί, έτσι. Ναι, νε... Λίγο νε. γάλα βαζω Μια χαρά, μια χαρά είσαι. <συμφωνώ> Λέω <συμφωνώ> λοιπόν το εξή. <συμφωνώ> Ο Ρέτζι προειδοποιεί. Η Ισπανία στα αναμένα κάρβουνα. Ολλανδία, Αυστρία, Ιστορίε κλπ. Αυτό το πράγμα. Πού οδηγεί, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί εσεί μιλάτε και με πρεσβευτές, μιλάτε και με ξένου κλπ. Ναι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος είναι στενοχωρημένος στην Ευρώπη για την αύξηση των φόρων που δίνεται και ο Κάμερον... Ο... Σε, σε χάσαμε, Πρόεδρε. Με... Μόνο σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Χάσαμε τον Πρόεδρο, παιδιά. Στο κα... έχει πάρα στην πιο κατάλληλη δικό. στιγμή θα σα δούμε σε δευτερόλεπτα. Εδώ ναι, είμαστε. Γιατί δεν ξέρω πια είναι δάχτυλο τώρα, καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε. Έγινε τίποτα. Δεν έγινε, έπεσε το ρεύμα, δεν Μα είναι κουτέ. τίποτα. Έλα, Πρόεδρε. Μηχανήματα α, το είναι, Πρόεδρε, α, η ψυχή ναι. του ναι. ανθρώπου παίζει ρόλο. Πρόεδρε, η ψυχή <laughs> δηλαδή ο... Ο... Ναι. Αυτό Έτσι. Είναι. Έτσι. έχει σημασία. Η τεχνική μας είναι η καλύτερη. Ελάτε, Πρόεδρε. Λοιπόν, πιστεύω που λέτε ότι ο Κάμερον πλήρωσε. Και η Αγγλία πλήρωσε το γεγονό ότι έβαλε φόρου. Έβαλε φόρους και έγινε αντιπαθή. Και στο εσωτερικό τη Αγγλία έλεγε ότι του το επιβάλλει η Μέρκελ. Να βάλει. Ενώ, ενώ του φόρου του έβαλε εκείνου για να μην ξεφύγει το πρόγραμμα το οικονομικό του. Βλέπετε, γίνονται δηλαδή και ψεύτικες δηλώσει σε κάθε χώρα ότι η Μέρκελ μου ζητάει αυτό. Η Μέρκελ, όπω και εδώ, εδώ μην νομίζετε ότι ε, οι Γερμανοί ζητάνε το ένα, ζητάνε το άλλο. Μην νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό ε, πράγμα. Εντάξει, ζητάνες. το πράγμα. Ε, εντάξει, ζητάνε. Βάζουν τον τόνο. Οι απλά λένε. Βάζουν τον τόνο. Ζητάνε. Μισό Ακούστε κύριε Γιώργο, μισό τσεκατό έλλειμμα το 2016. 1,7 το 2017. 3,5 το 2018. Πολύ. Είναι. Αυτό ζητούν. Και ο, Τσί, και ο Τσίπρας έκανε εδώ το πώς θα κατανεμηθούν τα βάρη. Δεν τα έκανε η Μέρκελ. Η Απόδειξε ότι όταν βάλανε στα νησιά ναι. αύξηση του ΦΠΑ, βγήκε ο Σόιμπλε και είπανε αυτό, είπε αυτό είναι ανοησία. Δηλαδή, ε, ε, όμως, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, για να αθωωθεί από το έγκλημα, από την αμαρτία, ναι. διαδίδει ότι οι ξένοι του το επιβάλλουν. Γιά και πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Η ξένια, Και ήρθαμε πιο κοντά. Η ξένη δηλαδή. Ναι. Καταλάβατε τι έτσι. Εν βεβαίω, βεβαίω, δηλαδή, βεβαίω. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα λάθη, αλλά επειδή δεν, πρέπει να φταίει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, φταίει η Μέρκελ. Ναι. Την οποία Μέρκελ πώ θα την κυνηγήσουμε, Εντάξει, τι θα μη, κάνουμε. Μην, μην τη βγάλουμε τώρα και ηγουμένη μοναστηριού τη Μέρκελ ή το Όχι, Σόιμπλε, δεν έτσι δεν είναι. Δεν Εν πάση περιπτώσει, όπω το Μάστριχ. Είχαμε υπογράψει 3% να μην υπερβαίνουμε σωστό. το έλλειμμα και εμεί φτάσαμε 16%. Σωστό, σωστό. Ε, η Μέρκελ έφταιγε πάλι. Όχι, δεν έφταιγε κύριε Γιώργο. Τώρα κύριο. μιλάμε για το τώρα. Ε, Ακριβώ. Μιλάμε για ναι. το τώρα, αγαπητέ Πρόεδρε, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει λάθη, έχουμε κάνει λάθη εντός Ελλάδο. Ακριβώ. Πάμε τώρα. Καθίσωτε... Και, δεν είναι, και δεν είναι λύση πάντα να φταίνε οι ξένοι. Σωστό αυτό που λέτε. Σωστό. Κάναμε κι εμεί τραγικά λάθη. Αλλά ναι. όταν βλέπει ότι δεν πάει. Δηλαδή, θε να κάνει το, το, το παιδί σου ε, καρδιοχειρουργό Και δεν πάει, δεν τραβάει, ρε παιδάκι μου. Πάει για κάτι άλλο. Πάει για πιο χαμηλά. Ε, δεν μπορεί να το στείλει σον και καλά να κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το πρόγραμμα 3,5 δεν βγαίνει. Και αν δεν μειωθεί το χρέο. Κύριε Πρόεδρε, όπω ναι. κάθεστε με τον Τζίπρα, Ο... απέναντι, πώ τον είδατε. Όμως να πούμε ναι. στο, ση... στο σημείο αυτό, επειδή να... είναι σημαντικό το θέμα του πλεονάσματο, να ξέρετε ότι όσο μικρότερο πλεόνασμα έχουμε δηλαδή δύο ναι, αν το κάνουμε ναι. το μνημόνιο θα πάει πιο πέρα το θα χρέος πάει πιο θα πέρα πάει. το μνημόνιο το χρέος. Τώρα έχουμε, έχουμε υπογράψει τώρα μνημόνιο ο μέχρι το 2018 αν πάρουμε το πλεόνασμα μόνο δύο και όχι τρεις θα πάει μέχρι το 2024 να το πούμε και αυτό στον κόσμο ότι αν δεν ζητωθούμε αρκετά θα είναι πιο μακ, μακρόβιο το μνημόνιο ναι, αλλά Αυτό δεν να βγαίνει το με φόρου. Γιατί μπορού, μπο, μπορεί να έρθει ο Μητσοτάκη αύριο να πει μη, μηδέν πλεόνασμα. Δηλαδή να, να, να μην να μη τσιτωθούμε καθόλου. Δεν θα τσιτωθούμε μεν, αλλά το μνημόνιο θα πάει μέχρι τα τρισέγκονά μα. Αλλά όχι πλεόνασμα 3,5 ξύλι... ξύλι... με φόρου, όπω το είπατε πολύ καλά, με άλλε ε, μεθόδου. Με άλλου τρόπου, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εδώ, ε, εδώ και λαιλατούμε τον κόσμο. Ναι. Και λαϊλατούμε τον κόσμο και βάζουμε μεγάλο πλεόνασμα. Είναι όντω από δύο μεριέ πυροβολείται η κοινωνία. Σαφή. Απόλυτα σαφή. Κύριε Πρόεδρε, ναι, ναι, ναι. όπω τον είδατε χθε ναι. τον Αλέξη το... Τζίπρα και κάτσατε κοντά-κοντά με ε, καλή διάθεση, τα ε, λύσαμε όλα τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τον εκλογικό νόμο. Έχουν λυθεί όλα τα άλλα τα προβλήματα. Έχουν λυθεί το ασφαλιστικό, το φορολογικό, η καθημερινότητα και πιάσαμε τον εκλογικό νόμο. Εσεί εκεί. Τι του είπατε, τι σα είπε και τι βλέπετε. Και αν βλέπετε εκλογέ το Σεπτέμβριο. Επειδή είναι, επειδή είναι περίοδο ραχδαίων μεταβολών. Ναι. Και, μπο, και μπορεί αύριο να ζητήσουν οι ξένοι στα εργασιακά σκληρά μέτρα όπως προβλέπω. Ναι. Προφανώς η, η κυβέρνηση δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει δηλαδή να πάρει μέτρα ε, να απαγορευτούν οι απεργίες να επιτραπούν τα lockout να γίνουν ειδικέ εργασιακέ ζώνες. Δηλαδή τα 400 ευρώ ζητούν οι ξένοι να νομιμοποιηθούν. Να μπορεί να πάρει δηλαδή με 400 ευρώ υπαλλήλου. Αυτό σχεδόν μα ζητούν. Δεν το αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και? Αντιλαμβάνομαι λοιπόν την, αγωνία του κυρίου Πρωθυπουργού να θέλει να φτιάξει ένα νόμο που να μην είναι παραδοσιακό αυτά με τα μπόνους γιατί το μπόνους είναι λαιλασία τη ψήφου, είναι 50 έδρε δώρο. Ναι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ο τώρα έπρεπε να έχει 105 βουλευτέ. 105. Και, έχει 100, και έβγαλε 149, τώρα του έχουν φύγει 4-5 και είναι 144. Αλλά θέλω να πω ότι ε, πήρε 50 έδρε δώρο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Δεν είναι όπω ο Καραμαλή ο, ο Γέρο. Ναι. Είχε πάρει 53% το 1974, αυτό λέγαμε χθε με τον Τζίπρα. Είχε πάρει 53%. Στο 53% αντιστοιχούν 159 έδρες. Αυτός ξέρετε πόσο είχε πάρει το 1974. 218. 70 έδρες δώρο. Και ο Μητσοτάκης τρεις δηλαδή, φορές εκλογές τα... για να πάρει 47% να κερδίσει τον Αντρέα που είχε φτιάξει Μαι, νόμο για να μην τον βγάλει. Γιατί... Για, για... Γιατί του είχε κάνει ο Κουτσόγιοργας ένα νόμο Και δεν που, ναι. του Μητσοτάκη. Ήδιο, ίδιο, ίδιο, ίδιο με αυτό που κάνει τώρα ο Τσίπρα. Άρα, πού πάμε τώρα, Τι λέει ο κ. Λεβέντης για αυτό. Αλλά, αλλά χάρηκα, ναι. γιατί είδα ότι ο Τσίπρα δε, δεν λειτουργεί εκδικητικά κατά του Μητσοτάκη. Αχα. Απλά θέλει στο μέλλον να πάμε σε κυβερνήσει συνεργασία. Α, μισό εδώ. Διαπίστωσα δηλαδή ότι ο Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι. Ο, δι, α, δια, Διαπίστωσα εγώ από τη συζήτηση, γιατί μια μισή ώρα ήμασταν μαζί, διαπίστωσα ναι. ότι έχει, έχει αντιληφθεί ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ήταν η πληγή της Ελλάδος. Γιατί κάνανε διορισμούς, διαφθορά, ρουσφέτια, ε, πελατιακές σχέσεις και έτσι κατεστράφει η οικονομία. Μάλιστα. Αυτό το έχει αντιληφθεί. Ο Τσίπρα και θέλει να γυρίσει σελίδα και να πάμε σε κυβερνήσει συνεργασία. Και από χθε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Πάρα πολύ ευχαριστημένο, ναι. γιατί θεωρούσα, θεωρούσα ότι ο Τσίπρα είχε ασπαστεί τι αυτοδύναμες κυβερνήσει. Σε τούμπαρε ο Τσίπρα θες, Πρόεδρε. Καθι... Ε... Σε τούμπαρε ο Τσίπρα θες. Το... Σε βλέπω να σε έχει φέρει τούμπα ο Τσίπρα. Όχι, ο ί... ώρα και. Ο ίδιο έδειξε. Ναι. Έλα, Πρόεδρε. Ο αλλαγμένο, σα πούμε. Τι να του πάρει. Δηλαδή... Από μένα δεν ζήτησε τίποτα. Δεν ζήτησε, μάλιστα. Από μένα, ε, όχι. Εσεί γλυκά γλυκάνατε με το τζίπρα. τη δώσω. Γλυκάνατε με το τζίπρα όμω. Στον εκλογικό τσίπρα. νόμο. Ναι. Κύριε Γιώργο. Ναι. Στον, εκλο... στον εκλογικό νόμο θα δώσω την ψήφο. Διότι όταν κόβει τον πόνου. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ τη απλή αναλογική χωρί πόνου. Πάντα ήσασταν. Να μην δώσω, δηλαδή αφού σου... Όταν σου προσφέρει ο άλλο αυτό που ζητά 30 χρόνια. Δεν θα ψηφίσει ένωση κεντρών. Σαφή. Το ζητούσατε χρόνια. Ο, ο Κουτσούμπας αυτό που λέει ότι 3% δεν θέλει, λέει ο Κουτσούμπας, 3% το όριο δεν το θέλει. Καλά, δεν σκέπτεται ότι οι Τούρκοι μπορεί να κάνουν ζημιά να μπουν στο κοινοβούλιο μέσω των μουσουλμάνων. Δηλαδή ο κ. Κουτσούμπας μάλιστα. δεν τον νοιάζει αν έχουμε μέσα στη Βουλή επίσημο κόμμα που υποκινείται από την Άγκυρα. Δεν τον νοιάζει. Κύριε Πρόεδρε, ο Θοδωράκης, λέει, ο Θοδωράκη, μα ακούτε κύριε Γιώργο, θέλει λίγο πόνου. Αφού είναι μικρό κόμμα ο Θοδωράκη που δεν θα μπει ούτε στη Βουλή. Θέλει πόνου. Πόνους θέλει ο, ο, ο πρώτο υποτίθεται, μήπω κάνει κυβέρνηση. Ο Θοδωράκη, λοιπόν, βλέπω ότι έχει πάει με τη Νέα Δημοκρατία έτσι. Δεν, δεν βλέπω να συντάσσεται με τα κόμματα τα αγωνιζόμενα, τα μικρά... Που αγαπούν το λαό και δεν θέλουν την ηγεμονία των μεγάλων. Σαφή. Πάει με του μεγάλου ο πρόεδρο. Βγήκε από το προεδρικό μέγαρο και λέει: Θέλω λίγο λιγότερο, αλλά θέλω πάντω μπόνου. Μάλιστα. Δεν Προεδρέ. Το, α, α, αληθινά δεν τα. Δεν ο ο, ναι. ο πρώτο στη τάξη υπουργό, το δεξί χέρι του Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, το Αλέξη ναι. του Τσίπρα, ο κύριο Κορουμπλή, μιλώντα στον Real FM, είπε. Ε, Μίλησε ναι. για κίνδυνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία εφόσον υιοθετηθεί εκλογικό σύστημα απλή αναλογική. Είπε ο κύριο Κουρουμπλή. Και είπε επίση, καλά είναι αυτά τα ωραία λόγια, αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο είναι το πρώτο κόμμα τη επόμενε εκλογέ, κάτι το οποίο εγώ το πιστεύω, με ποιο θα συνεργαστεί, θα πω και στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, κινδυνεύει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο Υπουργό Εσωτερικών. Ο κύριος Κορομπλής επανέλαβε την πρότασή του για κατανομή 270 εδρών αναλογικά και χορήγηση των υπολείπων 30 εδρών ως μπόνους στο κόμμα ή συνδυασμό κομμάτων που θα λάβει ποσοστό άνω του 40%. <συσχ> λοιπόν, στο Real FM το είπε αυτό. Θέλω την άποψή σας, αγαπητέ Πρόεδρε. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι το μπόνους θα είναι 0. Αχα. Το μπόνους... Σας το Το μπόνους ε, θα, είναι 0 και θα βάλει ψήφο... δηλαδή δεν θα φέρει εκλογικό νόμο, θα κάνει μία τροπολογία μικρή και θα λέει καταργείτε τον πόνους γίνεται μηδέν ναι. και επίσης επιτρέπεται η ψήφο στα 17. Αυτά τα δύο θα βάλει. Την επιστολική ψήφο δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε για τους μάλιστα, ομογενείς. Μάλιστα, τι, ε, την, ε, τι, Και την κατάργηση του ψηφοδελτίου επικρατείας θα την κάνουμε μετά τις εκλογές. Κατάργηση ψηφοδελτίου Εχθές, επικρατείας. Σύμφω... Ναι, θα τα καταργούσαμε από τώρα. Α, δεν θα υπάρχει ψηφοδελτίο στιγμή. Όχι, τώρα θα υπάρχει σε αυτέ. Σε άλλε όχι. Και σε δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Όχι. Αγαπητέ Πρόεδρε. Δηλαδή ε... αυτή, την ώρα, αυτή, ναι. την ώρα, αυτή την ώρα θα περάσει η κυρία Φτιά μόνο το εξή. Ένα άρθρο το οποίο θα λέει από 50 έδρε που ήταν το μόνο με το Μάλιστα. προηγούμενο εκλογικό νόμο γίνεται 0. Και επιτρέπουμε την ψήφα από τα 17. Αυτά τα δύο θα περάσουν γιατί αυτά μπορούν να πάρουν 200 βουλευτέ. Συμφωνήσατε αυτά σε αυτά που λέτε. δηλαδή, από την. Ναι, συμφωνήσατε ναι, σε αυτά που Εγώ, ναι. Του, του είπα, μην βάλει κι άλλα, ναι. όπω κόψιμο περιφερειών, λέγανε κάτι. Κα... Ναι, Κατσμέλε. Ναι. Μην βάλει, λέω, άλλα για να μπορέσει να πάρει τον 200. Για να σου δώσω ψήφο. Και σηκώθηκε και. Ε, και σηκώ... Για να αναγκαστούν να δώσουν όλοι. Τώρα που θα κοπεί το πόνου, όλοι θα ψηφίσουν. Και ο Κουτσούμπα και εγώ και ο Θοδωράκη πιστεύω θα ψηφίσουμε. Όλοι. Και τον Πασόκου. Γιατί. Έτοιμα όλων των κομμάτων της κεντροαριστεράς ήτανε το μηδέν πόνου. Είναι πολύ ουσιώδες αυτό. Σαφής. Εγώ βέβαια, εγώ, ζ, εγώ ζήτησα πριν κλείσουμε, ναι. ζήτησα και οι βουλευτές να γίνουν 200 από 300. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Ζήτησα, λέω είναι έξο, έχουμε πολλά έξοδα και ο μισθό του βουλευτή να πάει στη μέση. Μου λέει δεν τα μπορώ, μου λέει κύριε Λεβέντι μου, αυτά επαναστατούν οι δικοί να... μου. Να πω και κάτι άλλο. Να ε, του κάνει δηλαδή, και μια πρόταση από μένα. Ήταν, ήταν, ήταν ειλικρινή ο Τσίπρα. Όταν του είπα οι 300 βουλευτέ να γίνουν 200 και ο μισθό του βουλευτή να πάει στη μέση, που λέει, μου λέει μη μου ζητά τέτοια κύριε Λεβέντη. <laughs> Γιατί επαναστατούν <laughs> οι δικοί μου. Ναι. Εκεί βάλτε και μια παράγραφο να μην μπορεί ο βουλευτή να γίνεται υπουργό. Για να σταματήσει αυτό το πράγμα, ναι. αγαπητέ κύριε Λεβέντη. Να σταματήσει αυτή η ιστορία. Και υπουργό θα γίνεται ένα που ξέρει Συμφωνο, το κείμενό του, αγαπητέ Πρόεδρε. Έτσι. Στην, στην Αμερική στην είναι Αμερική, έτσι. Κανεί βουλευτή δεν είναι υπουργό. Έτσι. Ναι, Πρόεδρε, ναι, 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 σε ναι, ναι. ευχαριστώ. Είσαι φάρμα ειδήσεων. Απλά, απλά, τώρα, ναι. απλά τώρα, τώρα για να ψηφίσουν οι 200, γιατί 200 σημαίνει όλοι εμεί να ψηφίσουμε οι μικρότεροι, ναι. δεν βάλαμε πολλά. Βάλαμε μόνο την ψήφο στα 17 Μπάιστε. και το πόνου 0. Μάλιστα. Αυτό μόνο λοιπόν. τώρα για να ψηφίσουν 200. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. για τι ειδήσει τις Καλημέρα, Γιώργο. Παιδιά, τα Καλημέρα. πάντα λέει ο άνθρωπο. Διάλειμμα και επιστρέφω.